Θα συγχωρέσετε λίγο την αγάπη σας. Επειδή μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε εμφανίστηκε κάτι καινούργιο το οποίο δεν το γνωρίζαμε και μας ανησύχησε άραγα πάρα πολύ. Αφήστε τα παιδιά, είναι παιδιά. Μιλάνε τα παιδιά, δεν μας πειράζει. Συνέβη το εξής. Ένα παιδί 28 χρονών φυλακμένο στα οικονομικά δούλευε κάπου. Και ξαφνικά του παρουσιάζουν ένα τάβλετ στη δουλειά και του λένε ότι πλέον από εδώ και πέρα για να εργαστείς θα πρέπει να περνάς από το τάβλετ, θα έχεις το QR code, ιδάως δεν θα μπορείς να εργαστείς πλέον. Το παιδί είναι ευσεβής άνθρωπος, είναι με το παλιό, προσθέτει για την ψυχή του. Μόλις το είδε αυτό ανατρίχιασε και έπεσε σε πολλούς λογισμούς και λέει κάτσε τώρα τι συμβαίνει. Αφού ερχόμουν κανονικά στη δουλειά μου, προς τι όλο αυτό εδώ το σύστημα που θέλουν να δημιουργήσουν και για ποιο λόγο θα πρέπει αν δεν έχω αυτό εδώ ότι δεν θα μπορώ να δουλεύω. Δηλαδή μόνο με αυτό θα μπορεί κάποιος να εργάζεται. Μόνο με αυτό κάποιος θα μπορεί να έχει μια ασφάλιση, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Οπότε έπεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Γράμματα ξέρει. Και μας πήρε τηλέφωνο και μας ενημέρωσε. Και μας ζήτησε και τη συμβουλή μας. Μας είπε το εξής. Ήταν να το βάλουν πιο μπροστά αυτό το σύστημα. Το σύστημα Εργάνη το λένε. Υπήρχε το σύστημα Εργάνη, αλλά αλλάζουν τον τρόπο. Το σύστημα Εργάνη μπορεί να είναι καλό για να έχει, ας πούμε, τους εργαζομένους της Ελλάδας. Να ξέρουν στατιστικά τι είναι, ποιοι είναι, πού εργάζονται, να ξέρει ένα κράτος το εργατικό του δυναμικό. Αλλά πειράζει όμως ο τρόπος και πώς ζητάνε να σου πάρουν την εξουσία, το αυτεξουσίο σου. Και να σου λένε ότι αν δεν έχεις αυτή τη σφραγίδα, δεν μπορείς να εργαστείς. Δεν μπορείς να κινηθείς, δεν μπορείς να είσαι στο εμπόριο, δεν θα μπορείς να είσαι πουθενά. Ακούοντας το αυτό, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να αποτραπεί αυτό το πράγμα. Από άποψη πνευματικής όμως καταστάσεως, στο τι φταίει αυτό. Όλοι ξέρουμε σχεδόν, θα έλεγα, είναι το QR code. Υπήρχε το barcode. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο όλο το δίκτυο σημειώταν με τον αριθμό 666. Το QR code είναι μια εξελιγμένη, πιο εξελιγμένη σφραγίδα. Πάλι με το 666. Το οποίο θα έλεγα μπορεί να έχει πάνω του περισσότερους χαρακτήρες από ό,τι μερικούς αριθμούς. Βλέπετε, μας βάζουν πολλούς ενδιασμούς και δεν ησυχάζουν. Ξεκίνησε τα σφραγίσματα με τσιπάκια, την κυβέρνηση Biden. Τους έδινε δωρεάν υγεία, περίθαλψη, που όσους από ό,τι γνωρίζουμε στην Αμερική είναι πολύ ακριβά η περίθαλψη και όποιος δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια, πεθαίνει σαν το σκυλί στα μπέλη. Συνεχίστηκαν όμως για τον αλφαβήτα λόγο. Βλέπουμε αθλητές να περνάνε άνετα από κράτος σε κράτος, να παίξουν μπάλα ή οτιδήποτε άλλο, να περνάνε από ένα σκάνερ, να βάζουν το χέρι τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βλέπουμε στη Σουηδία. Πολλοί κόσμοι στη Σουηδία έχει βάλει τσιπάκι μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή φταίει και αυτό το QR code. Δεν πρέπει να το πάρουμε ή δεν είναι τίποτα. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, στην Αποκάλυψη. Για να μην αργήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, για τη Θεία Μετάληψη, θα πάω κατευθείαν στο κεφάλαιο 13 στην παράγραφο 16, στο χωρίο 16. Όσοι αν μη προσκυνήσωση την εικόνα του θηρίου είναι αποκτανθώσει και πει πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς
και τους ελεύθερους και τους δούλους, ή να δώσει αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετόχων αυτών, ή να μη τις δίνεστε, δίνετε αγοράσει ή πωλήσε, ή μη ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του Κυρίου, ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχω τον νουν, ψηφισάτω τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και αριθμός αυτού εξ, 666. Βλέπουμε λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα το δεχτούν πάνω στο σώμα τους, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα το κρατάνε στα χέρια τους, ή θα το συμπεριλαμβάνουν στα χέρια τους, για να κάνουν όλες τις ανάγκες τους που χρειάζονται. Αλλά τι συμβαίνει στην πορεία? Όταν πέφτει η Βαβυλώνη στο επόμενο κεφάλαιο, στο 14, λέει στο ένα το χωρίο, και τρίτος άγγελος υπολούθησε να αυτής λέγονε φωνή μεγάλη. Υπολούθησε τους προηγούμενους αγγέλους που έκαναν τις αναγγελίες. Ήρθε στο θηρίο προσκυνή και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού και επί την χείρα αυτού. Και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν το χωρητήριο της οργής αυτού. Και βασανιστήσεται επειδή θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει στον αιώνα των αιώνων. Και ούτε έχουν συνανάπαυση ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες στο θηρίον και την εικόνα αυτού, και ή της λαμβάνει στο χάραγμα του ονόματος αυτού. Όδε υπομονή των Αγίων εστί, όδε οι τηρούντες αν της εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού, λεγούσεις μη, γράψον, μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίου αποθνίσκοντες απάρτη, ναι λέγει το Πνεύμα, ή να αναπαύσουν εκ των κόπων αυτών. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με καυτόν. Βλέπετε, αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν όλο αυτό το δίκτυο εκμαλωσίας, θα λέγαμε, θα έχουν βασανισμό εις τον αιώνα του αιώνων. Αλλά τι συμβαίνει στην πορεία? Και είδον και ειδούν εφέλη λευκή και επικεφαλή καθήμενο ομοίου ιό ανθρώπου. Έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανο χρυσού και την κυρία αυτού δρέπανο οξύ. Κι άλλο άγγελο εξήλθε εκ του ναού, κράζουν φωνή μεγάλη το καθημένο τη νεφέλη. Παίξον τον δρέπανό σου και θέρισον, ότι ήλθε η ώρα που θερίσε, ότι εξηράνθη ο θερισμό τη γη, και έβαλον ο καθήμενο επί την εφέλη το δρέπανο αυτό επί τη γη. Και εθερίστη γη, και άλλος άγγελος εξήλθενε του ναού εν το ουρανό. Και έχω και αυτός δρέπανον οξύ, και άλλος άγγελος εξήλθενε του ξεστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και εφώνησε κραπή μεγάλη το έχοντι το δρέπανο το οξύ, λέγον, παίξον σου το δρέπανο το οξύ και τρίγησον τους βότρια σε αγγέλου της γης, ότι ήγμασανε στα φιλέα αυτής. Και έβαλε ο άγγελος τον δρέπον αυτού εις τη γη και τρίγησε την άπελον της γης και έβαλε στο λινό του θυμού του Θεού την μεγάλη και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθε νέμα εκ της λινού άκρη των χαλινών των ήχων από στα 2.600. Εδώ βλέπουμε ότι δίνονται εντολές σε κάποιους αγγέλους να έρθει θανατικό, να έρθει θάνατος. Μέσα του θανάτου όμως θα τριγηθούν οι καρποί των χριστιανών, οι καρποί των ανθρώπων. Το ποιοι θα ζήσουν να συνεχίσουν ή ποιοι δεν θα ζήσουν, αυτό είναι στον Κύριο. Ένα είναι όμως, ακούστε παρακάτω τι λέει, κεφάλαιο 15. Είδον άλλο σημείο εν το ουρανό μέγα και θαυμαστών, αγγέλους 7 έχοντας πληγάς 7 τα συσχάτας, ότι εν αυτές εντελέστη ο θυμός του Θεού. Ετοιμάζονται 7 άγγελοι, οι οποίοι θα φέρουν τις 7 εσχάτες πληγές. Αλλά λέει παρακάτω, «Κι είδον ως θάλασσαν η αλήνη με μειγμένη πυρή και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του χαράγματος αυτού, εκ του αριθμού του ονόματος αυτού,
εστώντας εκ την θάλασσα την Ιαλήνη, έχοντας κιθάρας του Θεού και άδωση την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του ουρανίου λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, δίκαιη και αληθινή εωδή σου, ο Βασιλεύς των Αγίων, Ιησού μη φοβήσει σε Κύριε και δοξάς το όνομά σου, ότι μόνο όσιος, ότι πάντα τα έχουν ύψουση και προσκυνήσουν όποιό σου και τα δικαιώματά σου επανερώθησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι πεθάνανε, αξιωθήκανε της εκουρανίου βασιλείας. Αυτοί οι οποίοι εναντιωθήκανε σε όλα αυτά τα αντίχριστα έργα που τα τελευταία χρόνια μας πολεμάνε, αξιωθήσονται της βασιλείας των ουρανών. Για ποιο λόγο είναι αντίχριστα? Όταν ήρθαν και μας είπανε κλείνετε τους ναούς ή προσκυνάτε τις εικόνες ή οτιδήποτε άλλο. Όταν σου λένε ή θα κάνεις αυτό ή δεν θα έχεις δικαίωμα να ζεις και να υπάρχεις. Και όταν το κάνεις μετά αυτό, αντιθέτως λαμβάνεις οργή από το Θεό και παίρνεις ασθένειες. Όταν κάποιος με μια εφαρμογή απλή σε ένα smartphone μπορεί και σε λέει «Α, vaccinated» λέει. Μπαίνει σε ένα εμπορικό κέντρο και βλέπει 200 vaccinated ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σε ενημερώσανε για αυτό, για τις επιπτώσεις. Δεν σε ενημερώσαν για το βάρος πάνω στην ψυχή σου. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην σας καθυστερήσω άλλο. Ήρθε ο καιρός να δοκιμαστούμε. Πλησιάζει και ο Μάιος και ο Ιούνιος, είναι εξεταστική περίοδος. Το τι θα γίνει μετά ή αν θα προλάβουμε να τα αντιμετωπίσουμε δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή βλέποντας αυτόν τον εχθρό, είμαστε υποχρεωμένοι να σας προειδοποιήσουμε. Σας είχαμε πει για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες που δεν είναι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είναι αυτό το αντίθετο πράγμα που θέλω να σου φέρουν. Είναι αυτό που θέλει ο διάβολος και να πει στον ουρανό, κοίταξε να δεις, αυτοί χωρίς εμού που δίνεται ποιοι ουδέν. Χωρίς αυτό που τους δίνω εγώ δεν το κουνάνε ρούπι. Εμένα προσκυνάνε. Έτσι είναι και αυτό. Δεν ησυχάζουν. Τώρα αν σε μια μέρα, σε δύο μέρες σκάσουν κανένα πυρηνικό εργοστάσιο και φύγουν καμιά 5-10 εκατομμύρια από την πυρηνική ενέργεια που θα υπάρχει, δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα όμως το κυριότερο είναι να μην αριθμούν το Χριστό. Μπορεί να μας δείξει ο Κύριος να αριθμούμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Αλλά μην ξεχνάτε, ο προορισμός μας είναι να κάνουμε έργα Αγίων. Ο προορισμός μας είναι στον ουρανό και επί της γης. Ούτε στην καλοπέραση, ούτε στα καλά φαγητά, ούτε πουθενά άλλο. Ο προορισμός μας είναι για τον ουρανό και να μην το ξεχνάμε αυτό. Να έχουμε λίγο πνεύμα μαρτυρικό, πνεύμα Αγίων. Σας εύχομαι καλή υπομονή στην υπόλοιπη διάρκεια της Αρακοστής. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους.